Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από το Canva. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, το Canva είναι ένα δωρεάν εργαλείο γραφικών και αναμφίβολα ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στο διαδίκτυο σήμερα. Εάν λοιπόν είμαστε δημιουργικές ψυχές, έχουμε φαντασία και μας αρέσει να σχεδιάζουμε, όχι απαραίτητα να γίνουμε γραφίστες ή γραφίστριες, παιδιά, αυτό το πράγμα θέλει μεγάλη προσήλωση και σπουδές, αλλά αν θέλουμε να φτιάχνουμε από μικρά βιντεάκια μέχρι μικρά ποστάκια για τα social media ή κάποια ωραία φωτογραφία ή μια ωραία φύσα, πλέον με το Canva μπορούμε και μάλιστα δωρεάν. Και όλα αυτά που προανέφερα είναι πράγματα που εκεί έξω πληρώνονται και μάλιστα αδρά. Άρα, ναι, μπορούμε σήμερα να βγάλουμε χρήματα από το Canva και θα δούμε πώς. Ξαναλέω, σαφώς δουλειά γραφίστα ή γραφίστρες δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε, τουλάχιστον σίγουρα όχι με την πρώτη μέχρι να εκπαιδευτούμε πολύ. Οι άνθρωποι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, αλλά δεν σημαίνει πως και πάλι δεν υπάρχει χώρος για εμάς εκεί έξω στην αγορά και τρόπος να βγάλουμε χρήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ποια είναι τα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε από το σπίτι και το κινητό μας. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το link μου στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε πολύ το κανάλι μου, παιδιά, σας ευχαριστώ. Ανταποδοτικά, αν χρησιμοποιήσετε το link μου, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ αν είστε άνω των 25. Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Ή έναν πίνακα ζωγραφικής αυτή τη φορά. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, ημέρα στη τέχνη της επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα. Δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Πρώτος τρόπος για να βγάλουμε χρήματα από το Canva είναι να δημιουργούμε social media ποστάκια για επιχειρήσεις. Παιδιά, το Canva είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο στα χέρια μας και μάλιστα η δωρεάν του έκδοση. Δεν χρειάζεται καν να πληρώσουμε. Και όντως είναι πολύ χρήσιμο, είτε είμαστε μια νέα επιχείρηση και θέλουμε μόνοι ή μόνες μας να ξεκινήσουμε να ποστάρουμε στα social media μας από φωτογραφίες έως και βίντεο. Και δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα σε κάποιο άλλο εργαλείο. Μπορούμε πλέον στο Canva, είτε αν είμαστε και θέλουμε να γίνουμε social media managers και να διαχειριζόμαστε πρακτικά τα social media εμείς για μια άλλη επιχείρηση και να πληρωνόμαστε για αυτό. Και αυτό λοιπόν, παιδιά, το Canva είναι τόσο σημαντικό γιατί στο Canva μπορούμε να δημιουργήσουμε όντως από το λόγο μας, μέχρι αφίσες για μία εκδήλωσή μας, μέχρι φωτογραφίες για τα social media μας ή banner για το Facebook, ακόμα πλέον και βίντεο, που ξέρετε, το βίντεο πλέον έχει κατακλείσει τα πάντα και μάλιστα μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Το Canva μπορούμε να το μάθουμε μέσα και σε 2 ή 3 απογεύματα και δεν χρειάζεται, ξαναλέω, να πληρώσουμε το Canva Pro για να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Οπότε, είτε είμαστε εμείς μια μικρή επιχείρηση που τώρα ξεκινάει και θέλει να έχει παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, είτε το κάνουμε σαν social media managers και αρχίζουμε να προσεγγίζουμε μικρές επιχειρήσεις που γνωρίζουμε ότι διαθέτουν social, αλλά δεν έχουν χρόνο να τα κάνουν ή δεν διαθέτουν και θα ήθελαν να είναι εκεί και να αρχίσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία του στο διαδίκτυο ή να κάνουμε, παιδιά, γνωστές τις υπηρεσίες μας, ακόμα αν δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι πωλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής μας, να πουλήσουμε αυτές τις υπηρεσίες μας στα websites που είναι για freelancers, όπως το Freelancer, το Upwork, το Fiverr. Παρεμπιπτόντως, έχουμε κάνει βίντεο για το Fiverr, τα οποία θα εμφανιστούν εδώ για το πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από τέτοιες πλατφόρμες. Οπότε, αυτό το βίντεο σε συνδυασμό με το Fiverr μπορεί να μας ξεκινήσει σήμερα την δική μας επιχείρηση από το σπίτι μας. Στη συνέχεια, έχοντας πρώτα δημιουργήσει τον λογαριασμό μας στο Canva, ξεκινάμε λοιπόν να σχεδιάζουμε εικόνες και βίντεο από τον υπολογιστή μας ή από το κινητό μας. Μπορούμε μάλιστα να πειραματιστούμε στην αρχή με τα δωρεάν templates που έχει το Canva και στη συνέχεια να δώσουμε τη δική μας εκδοχή σε κάποιο από αυτά και γιατί όχι να δημιουργήσουμε και από την αρχή τα δικά μας. Άρα λοιπόν, νούμερο ένα τρόπος social media για να βγάλουμε χρήματα μέσα από το Canva σήμερα κιόλας. Δεύτερος τρόπος είναι να σχεδιάζουμε το logo μικρών επιχειρήσεων. Το λογότυπο, παιδιά, είναι εκείνο το μοναδικό σήμα που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα και τις αξίες μιας εταιρείας, γι' αυτό και ο σχεδιασμός του είναι ένα από τα πρώτα και βασικά βήματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας. Εφόσον λοιπόν υπάρχει πάντα ζήτηση για ένα καλό και έξυπνο λογότυπο, εμείς αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά μας και τις εκτεταμένες δυνατότητες του Canva, μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα δικά μας λογότυπα. Για αρχή, μπορούμε να δημιουργήσουμε μερικά δείγματα λογοτύπων ώστε να φτιάξουμε το πορτφόλιό μας και στη συνέχεια μπορούμε να αναζητήσουμε πελάτες είτε από στόμα σε στόμα είτε σε γνωστούς μας, είτε να το εμφανίσουμε στα δικά μας social media και να πούμε εκεί ότι δεχόμαστε νέους πελάτες, είτε ξανά σε πλατφόρμες όπως πάλι το Upwork, το Freelancer, το Fiverr ή το Design Crowd και να τους παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας σε ανταγωνιστικές τιμές. Και μόλις αποκτήσουμε κάποιες καλές κριτικές στο προφίλ μας, μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα.
πέρα. Προωθώντας τη δουλειά μας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον και όχι μόνο σε μικρές και διεκδικώντας άρα και περισσότερα χρήματα. Προσοχή όμως, παιδιά, εδώ. Το λογότυπο είναι πρακτικά η ταυτότητα μιας επιχείρησης. Αυτό που την ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα σίγουροι και σίγουροι ότι το λογότυπο που δημιουργούμε είναι μοναδικό και δεν αντιγράφουμε σαφώς ποτέ το σχέδιο κάποιου άλλου. Ούτε στα κοινωνικά δίκτυα, ούτε σε λογότυπο προφανώς. Ναι, αυτό ισχύει γενικά με οτιδήποτε κάνουμε στο design, γιατί και δεν είναι ηθικό, προφανέστατα, και θα κάνει ζημιά στους πελάτες μας, γιατί δεν θα είναι μοναδικοί και μοναδικές σε αυτό που κάνουνε, αλλά και τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά πλέον και καλά κάνουνε, γιατί πρέπει να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία, οπότε προσοχή. Τρίτος τρόπος τώρα που μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από το Canva είναι να φτιάχνουμε τα δικά μας ρούχα. Ναι, με το Canva μπορούμε να δημιουργήσουμε για τα ρούχα μας ό,τι σχέδιο βάζει ο νους μας. Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο για ένα δικό μας t-shirt. Πηγαίνουμε στο Canva, στην αναζήτηση και γράφουμε παραδείγματος χάρη retro t-shirt templates. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει πολλά αποτελέσματα. Εμείς μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα δωρεάν templates, εάν δεν έχουμε την premium έκδοση του Canva. Αυτό εδώ για παράδειγμα. Μπορούμε να το φτιάξουμε όπως θέλουμε, αντικαθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία γραφικών και κειμένου. Ας πούμε ότι μας αρέσει το σχέδιο και θέλουμε να αλλάξουμε μονάχα την ημερομηνία σε 1989. Μετά μπορούμε να έρθουμε σε μια εφαρμογή print on demand όπως το Printify, που έχει πραγματικά άπειρα μονόχρωμα t-shirts που λειτουργούν ως καμβάδες για τα σχέδιά μας. Επιλέγουμε ένα t-shirt και φροντίζουμε να είναι ένα best seller προϊόν. Ανεβάζουμε το σχέδιο που φτιάξαμε στο Canva και έτοιμο. Και τώρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να το βάλουμε προς πώληση στο δικό μας e-shop ή σε κάποιο κατάστημα στο Etsy και να αρχίσουμε να πουλάμε σήμερα τα δικά μας ρούχα. Είδαμε λοιπόν, παιδιά, τους τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από το Canva και μπορούμε μάλιστα να ξεκινήσουμε, ξαναλέω, σήμερα δωρεάν. Έχουμε αυτό το εργαλείο, ας το βάλουμε να δουλέψει για εμάς. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, η Freedom έχει βγάλει μια σοβαρή ακαδημία για να μάθουμε για τις επενδύσεις. Αν δεν ξέρουμε ή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τα χρήματά μας ή ποια πρέπει να είναι τα πρώτα μας βήματα ώστε να βάλουμε τα χρήματά μας να δουλέψουν για εμάς, εάν μπείτε στην πλατφόρμα freedom24.com στις υπηρεσίες και μετά πάτε στο Freedom Academy, θα βρείτε την ακαδημία όπου είναι και για αρχάριους και αρχάριες και τίποτα να μην γνωρίζουμε. Μας παίρνουν άνθρωποι της αγοράς εξειδικευμένοι που έχουν φτιάξει αυτά τα μαθήματα και βήμα-βήμα μας εξηγούν τα πάντα. Αλλά και κάποιες γνώσεις να έχουμε, μπορούμε να εξελίξουμε τις γνώσεις μας σε κάτι πιο σύνθετο και πολύπλοκο στον χώρο των επενδύσεων. Οπότε εννοείται, μπείτε, δείτε, διαβάστε, είναι δωρεάν όπως και το Canva. Πραγματικά η γνώση είναι δύναμη, δεν χάνουμε κάτι να παρακολουθήσουμε αυτά τα μαθήματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις για το σέτα με σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.